Με ένα νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα έργου ενισχύθηκε ο Δήμος Συντικής, ένα πολυεργαλείο που ενισχύει το στόλο του Δήμου στην προσπάθεια που γίνεται για την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Ενός καινούργιου μηχανήματος έργου, μας ήρθε κατευθείαν από το εργοστάσιο, από την αντιπροσωπεία της Unitrack, το GCB. Είναι ότι με αυτό το μηχάνημα που εντάσσεται στο στόλο των βαρέων μηχανημάτων του Δήμου, αποκτούμε καινούργιες δυνατότητες, είναι ότι πιο σύγχρονο και πιο με μεγάλες δυνατότητες μηχάνημα. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στην λειτουργία του Δήμου, γιατί είναι πρακτικά ένα πολυμηχάνημα το οποίο κάνει τα πάντα. Ήδη οι χειριστές το ετοιμάζουν, είμαστε χαρούμενοι για την έλευσή του, παρότι λόγω του κορονοϊού και λόγω του σταματήματος της γραμμής παραγωγής στην Αγγλία καθυστέρησε 3 μήνες να μας έρθει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, και οι συνθήκες που ζούμε δεν είναι συνηθισμένες. Είναι συνθήκες, όπως ξέρετε, επίγουσας ανάγκης λόγω αυτής της πανδημίας που υπάρχει. Θα προχωρήσουμε. Αποτελεί το σχεδιασμό που ήμασταν προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τη συνέχεια του σχεδιασμού, την υλοποίηση του σχεδιασμού που έχουμε. Και θέλω να δηλώσω ότι και τα καλύτερα έρχονται. Το μηχάνημα προμηθεύτηκε ο Δήμος μέσω του προγράμματος Φιλόδημος. Συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλα 2 μηχανήματα περιμένουμε να πάρουμε από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ώστε τα μηχανήματα είναι πάλι σκαπτικά και ειδικότερα για να βοηθήσουν την άρδευση, το πότισμα και τη συντήρηση των δικτύων που ειδικά ο Δήμος Συντικής έχει αυτός τα έχει τα δίκτυα πλην ενός κομματιού. Ενώ οι άλλοι Δήμοι είναι τυχεροί και έχουν το ΕΒ. Ο Δήμος Συντικής συντηρεί την άρδευση και τα τεράστια δίκτυα που έχει με δικά του μηχανήματα και κόστη και έξοδα. Όσον αφορά την χρησιμότητα του μηχανήματος. Το μηχάνημα, να ξέρετε, είναι καταρχάς έχει τον εξοπλισμό επάνω για να μπορεί να καθαρίζει τσιμεντάβλακες, ποτάμια, υδάτινα ρέματα κλπ. Και να βελτιώνει συνέχεια το αποχετευτικό δίκτυο των ομβρίων υδάτων. Γι' αυτό, παρά και τις καταιγίδες που είχαμε χθες, δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα και συνεχίζει ο Δήμος Συντικής χωρίς πλημμύρες και τέτοια πράγματα τα οποία προσπαθούμε. Βέβαια, με το Θεό, κανένας δεν μπορεί να τα βάλει. Σύμφωνα με τον κύριο Δομουχτσίδη, γίνεται μια προσπάθεια ανανέωσης του στόλου του Δήμου, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να κάνουν με ευκολία τη δουλειά τους. Και άλλα πράγματα και βαρέα μηχανήματα. Ο στόλος, όπως βλέπετε, του Δήμου, αν θα κοιτάξετε πίσω από ό,τι αμάξια έχουν μείνει, έχει εξυγχρονιστεί με οχήματα 4x4, διπλοκάμπινα, δυνατότητες μεταφοράς, πετρέλαια, καινούργιας τεχνολογίας και όλα αυτά. Και θα συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, ούτως ώστε ο Δήμος Συντικής να είναι ένας Δήμος ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις θελήσεις και στις επιδιώξεις και στο όραμα και των κατοίκων αλλά και της Δημοτικής Αρχής.